Thank <music> you. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και στη σημερινή εκπομπή. Θέμα μας σημερινό είναι ρευματοπάθειες, ρευματολογικά προβλήματα και η διατροφή σαφώ. Καλεσμένη σήμερα κοντά μας είναι η κυρία Θεοδότα Μπαντή, ρευματολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα της εποχής μας. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο Όντως. το σημερινό θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να δούμε λοιπόν τι μελετά και εξετάζει ακριβώ η ρευματολογία, για να καταλάβει και ο κόσμο. Ναι, η ρευματολογία είναι ένα κλάδο τη ιατρική που ομολογουμένω έχει πάρει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, έτσι, έχει διαδεδοθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και αφορά κυρίω τι επώδυνε καταστάσει του μοσκελετικού συστήματο. Δηλαδή τα οστά, του μη, του στένοντε, συνδέσμου, ορογόνου, θύλακου και τη σπονδυλική στήλη. Ε, δυστυχώ, στι μέρε μα έχει πάρει μορφή επιδημία ε, η παρουσία των ρευματικών παθήσεων. Αν αναλογιστεί κανεί, ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνε πάσχουν από ρευματοπάθειε, και δυστυχώ χάνουν πολύτιμο χρόνο στο να περιφέρονται σε γιατρού άλλων ειδικοτήτων μέχρι να καταλήξουν στο ρευματολόγο. Ε, ποια είναι τα συνήθι ρευματολογικά προβλήματα, ε, Πέρα από τι εκπληστικέ αρθροπάθειε, οι οποίε έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η οστεοαρθρίτιδα που σε αυτήν έχουμε ε, εκφύλιξη του αρθρικού χόνδρου. Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας σημένας ο οποίος περιβάλλει τις αρθρώσεις, παίζει σημαντικό ρόλο στην αντοχή και στην κινητικότητα του σκελετού. Αποτελείται από 60% από νερό και από θεμέλια ουσία, πρωτογλυκάνες, κολαγόνο, χονδροκύτταρα. Σιγά σιγά αυτός με το πέρασμα των χρόνων αφυδατώνεται με αποτέλεσμα να μην ολισθαίνουν οι αρθρώσει και να δημιουργούνται τα λεγόμενα άλατα, που δημιουργούν πόνο, δυσκολία στον άνθρωπο να μπορέσει να φέρει πέρα στην καθημερινότητά του και κυρίω προσβάλλονται τα γόνατα και τα ισχύα. Άλλη μία κατηγορία είναι οι αυτοάνωσε παθήσει. Το ανασωπητικό μα σύστημα έχει το χάρισμα να, να διακρίνει τις, τα, τις ξένες ουσίες που εισέρχονται, τα μικρόβια, αλλά παράλληλα να βλέπει και τις, τις, τους δικούς του μηχανισμούς που προστατεύουν τον, τα διάφορα όργανα. Ε, δυστυχώς με τα αυτοάνωσα νοσήματα για άγνωστο λόγο, είναι αγνώστο ιδεολογια ναι. ε, επιτίθεται στο ίδιο τον οργανισμό. Ο οργανισμός επιτίθεται στα, ίδια, στα δικά του ε, όργανα στόχους. Έτσι λοιπόν... Ε, προσβάλλεται πέρα από τα οστά και τους μυς, μπορεί να προσβληθεί το δέρμα, μπορεί να προσβληθούν ε, το ανεφρα, οι νεφροί, μπορεί να προσβληθεί ακόμα και η καρδιά. Ε, άλλη μια κατηγορία είναι οι κρεσταλογενείς αρθρίτιδες, με πρωταγωνιστή την ουρική αρθρίτιδα. Ε, στην ουρική αρθρίτιδα έχουμε οι πουρίνες οι οποίες λαμβάνονται από τις τροφές, μετατρέπονται σε ουρικό οξύ και έχουμε είτε ε, ε, αυξημένη πρόσληψη πουρινών από τις τροφές, είτε μειωμένη απέκριση Τουρικού ε, του οξέω ε, από τα νεφρά, με αποτέλεσμα να επικάθονται κρίσταλλοι πάνω στι αρθρώσει ε, και να δημιουργείται αυτή η επώδυνη κατάσταση και η φλεγμονή των ε, αρθρώσεων. Κυρίω ε, μπορεί να ε, ε, κάτσουν στην ε, πρώτη μεταταρσιοφαλαγική άρθρωση και να δημιουργηθεί λεγόμενη ποδάγρα. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα άλατα, όπως είναι του πυροφosφορικού μονονατρίου, του δειροξοπατήτη. Άλλη μια κατηγορία είναι τα μεταβολικά νοσήματα, στα οποία ε, πρωταγωνιστής εδώ είναι η οστεοπόρωση. Και πέρα από τι γυναίκε που παρουσιάζονται μετά την εμινόπαυση, ε, λόγω τη έλλειψη των υστρογόνων που παίζουν προστατευτικό ρόλο ε, για, την, ε, και το, για τα οστά, μπορεί η, εμεινόπαυση, ε, μπορεί η οστεοπόρωση να παρατηρηθεί και σε ανθρώπου που παίρνουν κορτιζόνη που ε, Αυτό που δημιουργεί απώλεια της οστικής μάζας Ή ακόμη και σε ανθρώπους που υποσυτίζονται Και παίρουν, ε, δεν παίρνουν βιταμίνη D και βιταμίνη C στη, Στην διατροφή τους Στο οποίο θα αναφερθούμε και αυτά στη συνέχεια ναι. Τέλος ε, υπάρχουν εξωαρθρικοί ρευματισμοί όπως πάνω με τους χάρη, η νομιαλγία, που είναι μία πάθηση που κυρίως προσβάλλει γυναίκες. Ε, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ε, αίσθηση του πόνου στις ε, γυναίκες. Ε, παράλληλα συνοδεύεται με απώλεια ύπνου, έντονη κόποση, διάχυτος πόνος στα οστά και στους μυς και κατάθλιψη. Οπότε Βάλιστα. και αυτό, ε, αυτή η ασθένεια είναι συμπεριλαμβάνεται στην ρευματολογία. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα μα οδηγήσουν στο ρευματολόγο, τα Α, αρχικά. Ναι. Αρχικά μπορεί ε, να νιώσει αρθραλγία ο άνθρωπο, δηλαδή πόνο τη αρθρώση, ναι. ο οποίο να είναι πάνω από έξι εβδομάδε. Ε, άλλο ένα σύμπτωμα είναι η αρθρίτιδα, η οποία ε, μιλάμε για πόνο, διόγκωση τη άρθρωση ε, και ενίοτε ερυθρότητα. Η πρωινή δισκαμψία, και λέγοντα πρωινή δισκαμψία εννοούμε. Να είναι πάνω από μισή ώρα, να νιώθει το άτομο ε, μεγάλη δυσκολία να κάνει ε, απλά πράγματα όπως να ανοίξει ένα μπουκάλι, να ανοίξει μία βρύση ε, και η οποία σιγά σιγά με το πέρας της ε, μέρας χάνεται. Ε, είτε να έχει οσφιαλγία, οσφιαλγία όμως φλεγμονόδους τύπου όπως λέμε στη ρευματολογία, δηλαδή να επιδεινώνονται με την κατάκληση και να υφίεται όταν κάνει διάφορες εργασίες, ενώ όταν κάνει διάφορε εργασίε και σε πονάει η μέση σου, λέμε για μηχανικού τύπου οσφιαλγία. Οπότε εκεί είναι ορθοπαιδικό το πρόβλημα. Εμεί μιλάμε για, φλεγμονόδη, για τη φλεγμονώδη τύπου οσφιαλγία. Ε, επίσης, Επίση, το καμπανάκι που μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή στον ρευματολόγο είναι η αρθρίτιδα με εξάνθημα ψωρίαση. Και όταν λέμε εξάνθημα ψωρίαση, εννοούμε λευκοπέ πλάκε, να υπάρχει απολέπιση του δέρματο, είτε στο τριχωτό τη κεφαλή, είτε σε σημεία τριβή όπω είναι οι αγκώνε, τα γόνατα, στου γλουτού, στην πλάτη η αρθρίτιδα με ξηροφθαλμία, ο πόνο στου μη και τέλο η αλλαγή του χρώματο των δακτύλων μετά την έκθεση στο κρύο, όπου είναι το γνωστό φαινόμενο ρεϊνό. Μάλιστα. Η διάγνωση των νοσημάτων, των ρευματικών νοσημάτων, πώ γίνεται ακριβώ. Ε, η διάγνωση... Γίνονται κάποιε ειδικέ εξετάσει ε, σαφέστατα είναι πολύ παραγωγική. Αφενό, ε, για να έχουμε την ορθή διάγνωση μια θερματική πάθησης πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία του ασθενού με τον γιατρό. Ο γιατρό, ο ακρογωνιαίο λίθο ε, για την διάγνωση, είναι ο ασθενή να μπορεί να δώσει ένα πλήρε ιστορικό, ε, έτσι ώστε να κατευθύνει τον γιατρό για τα συμπτώματά του. Ε, παράλληλα, πρέπει να υπάρχει να γίνει μια εντελεχή κλινική εξέταση. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ ο απεικονιστικό έλεγχος με ακτινογραφίε όπου χρειάζονται, αξονικέ μαγνητικές. Και τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν τα εργαστηριακά, ο εργαστηριακός έλεγχο, δηλαδή αιματολογικός έλεγχος, με κυρίαρχο τον ανοσολογικό έλεγχο, όπου μπορεί να βρεθούν κάποια αντισώματα που είναι ειδικά για ορισμένες θερματικές παθήσεις. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθώ ότι εάν ένα ασθενή παρουσιάσει κάποια αντισώματα θετικά, όπω το ρευματοειδή παράγοντα, όπω αντιπυρηνικά αντισώματα, και δεν έχει κανένα άλλο κλινικό σύμπτωμα, δεν πρέπει να θορυβηθεί και να νιώσει ότι είναι καταφαντασία ένα ασθενή. Πρέπει να υπάρχει. Είναι σημαντικό αυτό που αναφέρετε, ναι. Βεβαίω. Πρέπει να υπάρχει μια έτσι, σχέση με τον γιατρό, ώστε να το παρακολουθούμε αυτό τον δείκτη, αλλά δεν θεραπεύουμε τα εργαστηριακά. Θεραπεύουμε κλινικά συμπτώματα. Μάλιστα. Ας πάμε να δούμε λοιπόν το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή στις ρευματοπάθειες. Ε, η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, φυσικά για να μπορέσουμε να ε, προσεγγίσουμε έναν ασθενή... Ας δούμε και τις διαφάνειες ε, που έχετε κιόλα. Ε, ε, πρώτα για να προσεγγίσουμε έναν ασθενή πρέπει αφενός να έχουμε ανέφερα πολύ καλή επικοινωνία. Να ε, ακολουθεί πιστά τη φαρμακευτική αγωγή και ευτυχώ ε, στη φαρέτρα μα πέρα από τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη που είχαμε παλιά, τα οποία ε, βοηθάνε πάρα πολύ στον πόνο, στην αρθρίτιδα και πρόσχερα ε, τα συμπτώματα, υπάρχουν τα ανοσοτροπιπητικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπω είναι η μεθοτρεξάδη, η λεφνομίδη. Και τέλο στη φαρέτρα μα έχουμε του βιολογικού παράγοντε και τα βιομοϊδη, ε, τα οποία πρόκειται για αντισώματα ε, τα οποία ε, ε, μάχονται έναντι των ε, αντισωμάτων που οφείλονται στην παθογένεια των ασθενειών. Ε, επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που κάποιο αερευματικό νόσημα ε, έχει την, κάνει την εμφάνισή του μετά από μια έντονη απώλεια, απώλεια συγγενικού προσώπου ή απώλεια στη δουλειά ή οικονομικά ή κάποια οικονομικά προβλήματα ο άνθρωπος και επίσης έχουμε εξάρσεις της νόσου όταν ε, ο ασθενής έχει ένα έντονο ψυχολογικό στρες έτσι λοιπόν ε, πρέπει ο ασθενής αυτός ε, να έχει πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση από του οικείους του να τον συμμερίζονται να μην, το, να μην τον παραγωνίζουν και υποβαθμίζουν τα συμπτώματα και τα προβλήματα τα οποία έχει ο ασθενή. και εάν φυσικά το κρίνει απαραίτητο και ο γιατρός μπορεί να απευθυνθεί και σε ένα ψυχολόγο ασθενή, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει ε, τα προβλήματα τα οποία έχει. Ναι. Παράλληλα απαραίτητη είναι η φυσικοθεραπεία και η άσκηση. Όταν λέμε άσκηση εννοούμε να κάνει ε, κολύμβηση, τρέξιμο σε διάδρομο, ε, ποδήλατο εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του και παράλληλα μπορεί να κάνει και κάποιες ε, απογευματινές, ένα πρόγραμμα απογευματινών διατάσεων ε, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο να ε, μειωθεί το διάστημα πρωινής δυσκαμψίας την επόμενη μέρα. Ε, φυσικά μπορεί να προκολουθήσει και προγράμματα με εξειδικευμένο προσωπικό, γιόγκα πιλάτε, που θα τον βοηθήσουν στο να, ε, να διατηρήσει την κινητικότητά του. Δεν πρέπει δηλαδή να κάτσει να, τρο, να τρομοκρατηθεί από τα συμπτώματα και να πιάσει ένα κρεβάτι και να μην σηκώνεται. Πρέπει να συνεχίσει να, να ασκεί τον σκελετό του και να μην εφησυχάζεται. Και τέλο, όπω αναφέραμε, η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Ιδιαίτερα σε κάποιε παθήσει όπω η υπεριουρχαιμία και η ουρική αρθρίτιδα. Ε, ο βασικό στόχο είναι η κατάλληλη δίαιτα, η κατάλληλη διατροφή, έτσι ώστε να μειωθούν τα ποσά ουρικού ε, οξέω που υπάρχουν. Και βέβαια σε συνεργασία με εσά, αν υπάρχει και κάποια άλλη πάθηση σε συνδυασμό σας με αυτό. Πέστευτε. Έτσι, και φυσικά, ναι. καλό είναι να διατηρεί και μια διατροφή ισορροπημένη, πλούσια Φίξε. σε φρούτα και λαχανικά. Ακριβώ, ναι. Ε, πόσο ρόλο μπορεί να παίξει και η διατήρηση του σωματικού βάρου σε όλο αυτό, Η διατήρηση του σωματικού βάρου παίζει σαφέστατα σημαντικό ρόλο. Ο, το σωματικό βάρο, όπω γνωρίζουμε, με τον, μπορεί να προσδιοριστεί με τον μάζας σώματο. Ακριβώ που είναι μια μαθηματική πράξη που ουσιαστικά. Όπω την κάνουμε, την ακολουθούμε εμεί οι ιδιωτολόγοι στην ουσία, ναι. Με το ύψο βγάλουμε... και το βάρο. Ακριβώ, ναι. Και φυσικά, εφόσον ελέγχουμε το σωματικό βάρο, ο άνθρωπο πέρα από το ότι δεν καταπονεί το σκελετό του, τα γόνατα, τα ισχύματα. Μπορεί να εμφανιστεί δηλαδή επομένω κάποια νευρολογική, με κάποια, συγγνώμη, κάποια ρευματοπάθεια. Ε, κυρίω στο αρθρίτιδα. Υπάρχει κάποια αύξηση σωματικού βάρου, ναι. Οι παχύ κυρίω υπάρχουν από στο αρθρίτιδα. Δηλαδή, καταπονείται πάρα πολύ τα γόνατα και τα ισχύματα λόγω του αυξημένου βάρου. Το ξύμορο είναι ότι οι παχύσαρκοι δεν έχουν τόσο στεοπόρωση Μάλιστα. γιατί λόγω του λίπους που περιβάλλει το σκελετό έτσι ε, μπορούν και προστατεύουν τα κόκαλα. αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι και το αυξημένο σωματικό βάρος ε, επιβαρύνει πάρα πολύ και ψυχολογικά το άνθρωπο Δηλαδή, Σίγουρα. χάνει την ε, αυτοπεποίθησή του. Δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατάσεων, δεν μπορεί να κάνει την ε, άσκηση που πρέπει να κάνει στι τρευματικέ παθήσει. Οπότε, γενικότερα, κλείνεται στον εαυτό του και το σωματικό βάρο παίζει ε, πολύ αρνητικό. Το αυξημένο σωματικό βάρο παίζει πολύ αρνητικό ρόλο στι τρευματοπάθειε. Βέβαια, δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο που ο άνθρωπο να υποσυτίζεται και να κάνει μια υποθερμιδική δίαιτα. Σίγουρα, δίετα, Σίγουρα ναι. Γιατί Σίγουρα. στην περίπτωση αυτή θα νιώθει, ε, θα, νιώθει θα νιώθει πάρα πολύ κουρασμένο και φυσικά θα έχει Για και αυτό και αναφέρουμε, όπω είπατε, ότι χρειάζεται μια ομάδα επιστημόνων. Ο γιατρό, ο διαιτολόγος, ο φυσιοθεραπευτή, ο γυμναστή. Έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά έτσι. αυτή η κατάσταση. Το είδο των λιπαρών μπορεί να επηρεάσει τον το πόνο και την κλίμακα τη φλεγμονή. Ε, σαφέστατα, όπω βλέπουμε και στην διαφάνεια, υπάρχουν διάφορε τροφέ οι οποίε βοηθάνε πάρα πολύ στα τα κορεσμένα λιπαρά, που είναι τα καλά λιπαρά. Ναι. Και αυτά βρίσκονται στα κόρε λιπαρά, συγγνώμη που είναι τα καλά λιπαρά, και αυτά βρίσκονται στο ελαιόλαδο, στο αβοκάντο, στο καρπούς. Μείωση επομένω των κορεσμένων λιπαρών, των κακών λιπαρών, όπω λέμε και εμεί. Ναι, εμείς. τα κακά λιπαρά είναι τα κορεσμένα λιπαρά. Τα τηγανιτά, ναι, κρέμε γάλακτο Τα έτοιμα τα φαγητά, τα έτοιμα, όλα, αυτά, όλα, αυτά, όλα ε, επιδεινώνουν πάρα πολύ και την φλεγμονή και των αρθρώσεων και τον πόνο. Οπότε ο άνθρωπο πρέπει να ακολουθήσει μια διατροφή η οποία να είναι ισορροπημένη, να είναι πλούσια και σε ακόρε τα λιπαρά όπω αναφέραμε και σε ωμέγα 3 λιπαρά. Ακριβώς. Τα ωμέγα 3 λιπαρά βρίσκονται σε, σε, σε ψάρια, ψάρια. όπω τσιπούρα, λαβράκι, σαρδέλες, στο σολομό. Βέβαια, ναι. Και φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι μπορούμε να παίρνουμε ω δύο γεύματα την εβδομάδα και ιδιαίτερα οι έγκυε πρέπει να, ε, να, μην καταναλώνουν πάνω από δύο γεύματα την εβδομάδα. Είμαστε. Και σαφέστατα τα αυγά που μπορεί να, έχουν, να, είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά να είναι πολύ καλά μαγειρεμένα. Ακριβώ, και να πούμε και για την αλβομίνη, το ασπράδι. Ναι, έτσι, ακριβώ. το ασπράδι είναι πάρα να επιλέξουν, πολύ. ναι, στο ασπράδι. Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, να αναφερθούμε στο να επιλέξουν χαμηλά σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα στην κατανάλωση. Ναι. Κρέατα χωρί λίπο, το ελαιόλαδο φυσικά αντί για βούτυρο ή μαργαρίνη, Τα πουλερικά επίση, mm -hmm, που ακριβώς. είναι το πιο γυνό το άσπρο κρέα και η γαλοπούλα, και όχι το κόκκινο κρέα, όπω αναφέραμε. Έτσι. Και αν η ρευματοπάθεια συνοδεύεται με ανεμία. Να τονίσουμε και αυτό. Ε, τότε πρέπει να καταναλώνει κόκκινο κρέας. Υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα που ο ασθενής ε, πρέπει να καταναλώνει κόκκινο κρέας και παράλληλα και άλλες ε, τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε σίδηρο. Που θα μιλήσουμε παρακάτω και θα δούμε. Ακριβώ. Ναι. Ε, Επομένω, βοηθάει η μεσογειακή διατροφή στα ρευματικά προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βεβαίω. Γιατί Έτσι. η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει τροφέ πλούσιε σε ηχορυχνοστοιχεία και βιταμίνε. Γεύματα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε Άρα αυθονία πολλά. τέτοιων υλικών Ακριβώς. αγαθών. Και πρέπει να, να ακολουθεί αυτή η μεσογειακή διατροφή, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στην κάθαρση του οργανισμού, αλλά επίση και, στη και στην του σωματικού βάρου και σωματικού την πολυαθύτητα... στην υγεία του, βέβαια. βέβαια. Ε, επίση, πόσο σημαντική είναι η βιταμίνη D για τη σωστή ναι. λειτουργία του οργανισμού. Η βιταμίνη D ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, μπορεί να την λάβει ο άνθρωπο από διάφορε τροφέ, όπω είναι τα λιπαρά ψάρια, το σικότι, τα αυγά, από το μορμέλαιο. Ναι, αλλά δυστυχώ ασθενεί οι οποίοι πάσχουν από κάποια ρευματικά νοσήματα, όπω ο συστηματικό ερθιματόδη λύκο, στον οποίο ο ασθενή παρουσιάζει φωτοευαισθησία, δηλαδή εμφανίζει φωτοευαίσθητο εξάνθημα. Ε, εκεί συνιστούμε ότι πρέπει να αποφεύγει τον ήλιο, ενώ Με ο ήλιο ε, βοηθάει πάρα πολύ στη σύνθεση τη βιταμίνη Χρειάζεται κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνη D. Αναγκαστικά χρειάζεται συμπλήρωμα βιταμίνη D και κάθε, μέρα η, 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 η συνιστόμενη δόση είναι 800 ε, μονάδες, διεθνείς Είσαι. μονάδες. Είσαι. Σε περίπτωση που έχουμε μεγάλη έλλειψη βιταμίνης D, δηλαδή κάτω από 30 νανογραμμάρια ένα ml, τότε χρειάζεται να παίρνει περισσότερα πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Φυσικά η βιταμίνη D πέρα από τα οστά και την απορρόφηση του ασβεστίου βοηθάει και σε άλλε παθήσει όπω είναι η νόσο Αλτσχάιμερ, η πολλαπλή σκλήρινση, διάφορε μορφέ καρκίνου, όπω είναι οι καρδιοπάθειε και ο ζαχαρόδη διαβήτης. Ακριβώ, ναι. Ε, Ποιε αντιοξυδωτικέ ουσίε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι χρήσιμε για κάποιον ασθενή. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλέ αντι... Όπως Όπω είπατε, τα φρούτα, τα λαχανικά είναι πλούσια σε αντιοξιδωτικά, έτσι. Ε, υπάρχουν κάποιε ε, αντιοξιδωτικέ ουσίε, όπω φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Ναι. Ε, όπου είναι διάφορε βιταμίνε και υχνοστοιχεία, τα οποία ε, παρεμποδίζουν και την οξύδωση και την καταστροφή των κυτάρων. Ε, ουσίε ουσίες βρίσκονται στην, σε τροφές που έχουν πλούσια βιταμίνη C, Όπω είναι τα αεσπεροειδοειδή, yeah, όπω είναι η οι ντομάτε, βέβαια, βέβαια, πιπεριές, πιπεριέ, μούρα. επίσης Ακτινίδιο. ναι, yeah. μπορεί να παρατηρηθεί στι στροφέ στις που έχουν πλούσιες βιταμίνι, που είναι πλούσιε σε βιταμίνη ε, που είναι το ελαιόλαδο και τα αμύγδαλα. Ναι. Στο σελίνιο, που παρατηρείται στο ψωμί ολική άλεση, στα δημητριακά, στα ψάρια, στα θαλασσινά. Και τροφέ πλούσιες σε, σε σύμπλεγμα τη βιταμίνης Β. Και μιας που αναφερθήκατε και για το σίδηρο, να μιλήσουμε και για τη σημαντικότητα στον οργανισμό μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε και για το σίδηρο και για το ασβέστη, που παίζει πάρα, πάρα πολύ σημαντικό πολύ ρόλο μεγάλα, και λοιπόν. για τα οστά. Ναι. Ε, να ολοκληρώσουμε για τι αντιοξυντητικέ ουσίε, ότι η, η βιταμίνη 6 βρίσκεται στα δημητριακά στι πακέ και η B12 βρίσκεται στο ψάρι, στο κοτόπουλο. Και τέλο το φιλικό οξύ που βρίσκεται στα πράσινα φιλόδη λαχανικά και στα ναι. όσπρια. Ναι, ναι. Ε, το ασβέστιο τώρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό στην, στην, στο σκελετό μα. Ε, βρίσκεται ε, πάρα πολύ σε στο γάλα. Στο, για, άμα ο ασθενή δεν μπορεί να καταναλώσει γάλα, μπορεί και στο γιαούρτι, στο τυρί, στα αμύγδαλα, τα ανάλατα, στο ταχυδί. Υπάρχουν και τροφέ για ανθρώπου που έχουν και κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το γάλα δηλαδή για δυσανεξίε. Βεβαίω. Όπω είναι το γάλα μυγδάλου. Μπορεί Εξή. να καταναλώσει και σπανάκι, αλλά σε πολύ μεγαλύτερε ποσότητε. Ακριβώ, ναι. Ε, βέβαια, η συνιστόμενη δόση είναι 1200 μιλιγκράμμα βεστίου ημερησίω. Ναι. Ε, και αν αναλογιστεί κανεί ότι ένα κεσεδάκι γιαούρτι ή ένα ποτήρι γάλα περιέχει 300 μιλιγκράμμα βεστίου, πρέπει να προσαρμόσει το ιδεολόγιο του έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τι ανάγκε του ασβέστιου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ακολουθήσει ένα εξοτομικευμένο προσωπικό πρόγραμμα διατροφή. Το ασβέστιο επίση. ειδικό πάντα να τονίζουμε. Ναι. Ε, όταν απορροφάται από τον οργανισμό, απορροφάται μόνο το 30 με 40% από αυτό που προσλαμβάνουμε. Και η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση στην οποία έχουμε έλλειψη ασβεστίου και ε, παίζει σημαντικό ρόλο το ασβέστιο στην πάθηση αυτή. Και παράλληλα, ε, πρέπει να πούμε ότι το ασβέστιο ε, ε, μπορεί να, να το πάρει ο ασθενή και από το άπαχο γάλα. Ε, το οποίο ο άπαχο γάλα έχει την ίδια ποσότητα ασβεστίου με το πλήρε γάλα, ναι. αλλά δεν έχει την ίδια βιταμίνη D. Έχει λιγότερη βιταμίνη D. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, πρέπει οι ρευματοπάθειε, όσοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με ρευματοπάθειε, να προσέχουν ε, την πρόσληψη αλατιού. Γιατί μπορεί Συντά. να ακολουθούν και μια φαρμακευτική αγωγή που να περιέχει κορτιζόνη μέσα. Έτσι, στην οποία απαγορεύεται η κατανάλωση αλατιού και ζάχαρη, γιατί κάνει κατακράτηση σε συνδυασμό. Αυτό πώ μπορεί να το διαχειριστεί ένα ασθενή, για να μην έχει πρόβλημα. Αφενός μεν ξέρουμε ότι το αλάτι αυξάνει πάρα πολύ και την αρτηριακή πίεση, δημιουργεί υπέρταση, οπότε οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ερωματοπάθειες είναι και κάποια ηλικία που πρέπει να ελέγχουν την πίεση τους και επειδή μπορούν να λάβουν κάποια φάρμακα όπως μια στεροειδή αντιφλεγμονώδη που μπορεί να, αυξάσουν, να αυξήσουν την αρτηριακή υπέρταση πρέπει να ελέγχουν το αλάτι. Σαφέστατα με τη λήψη κορτιζόνης επειδή κάνει κατακράτηση, συνιστούμε πάντοτε στον ασθενή να έχει μειωμένη πρόσληψη αλατιού. Δηλαδή, η συνιστόμενη δόση είναι να παίρνει ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, δηλαδή γύρω στα 6 γραμμάρια, ναι. και να κάνει διάφορα τρίκ με τη διατροφή του. Δηλαδή, να βάζει μέσα στι τροφέ λεμόνι, ξύδι, μπαχαρικά, ναι. να τα εμπλουτίζει έτσι, ή να παίρνει τροφέ, οι οποίε να μην έχουν αλάτι, ναι. ε, όπω. Ε, να παίρνει ε, ανάλατες ε, ξηρού καρπούς Κριβώς. και να αποφεύγει πατατάκια, έτοιμα φαγητά. Και για να μπορέσει να δώσει και κάποια περισσότερη γεύση στα γεύματα του, μπορεί να επιλέξει να προσθέσει κάποια μπαχαρικά ή Έτσι. κάποια βότανα μέσα στο, στο φαγητό του. Ναι. Επίση, προηγουμένω αναφερθήκαμε για το σίδηρο, ναι. ε, αλλά σας, <laughs> ε, σας <laughs> πρόλαβα <laughs> με την επόμενη <laughs> ερώτηση. <laughs> να ολοκληρώσουμε Λίστο. λίγο ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ε, για τη σημαντικότητα του σιδήρου. Όπω αναφέραμε, ο σίδηρο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε ασθενεί οι οποίοι έχουν και ανεμία. Γιατί κάποιε αιρματοπάθειε μπορούν να συνοδευτούν με ανεμία. Οπότε είναι απαραίτητο ίχνο στοιχείο. Ε, πρέπει να πούμε ότι συντελεί στη μεταφορά και στην αποθήκευση του οξυγόνου. Και έτσι η έλλειψη σιδήρου έχει ω αποτέλεσμα την έλλειψη οξυγόνου. Και η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να δημιουργήσει ανεμία, κούραση, ε, μειωμένη όρεξη, καταβολή και μειωμένη ανοσολογική λειτουργία. Υπάρχουν διάφορε πηγέ που μπορούμε να πάρουμε το σίδηρο, όπω είναι οι ζωικέ πηγέ, που είναι Ακριβώς. το σικό, την νεφρά, καρδιά από χοιρινό, βοδινό, από το αρνί, ε, σολομό, σαρδέλε, τα λιπαρά ψάρια, από τα αυγά και διάφορε φυτικέ πηγέ, όπω ε, είναι το, τα μπιζέλια, τα φασόλια, τα διάφορα όσπρια φακέστρε ρεβίθια, το σπανάκι, ξηρά φρούτα, ε, ξηρά α, λαχανικά ναι. ε, καρ, ε, ναι, και τα δημητριακά. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε βέβαια με προσοχή, όπω φαίνεται και στην επόμενη διαφάνεια. Ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μα, γιατί θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε αμέσω κοντά σα. Επιστρέψαμε μόλι από το διαφημιστικό μα διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτησή μα με τη γιατρό κυρία Μπαντή Θεοδότα ε, για ρευματοπάθειε και διατροφή. Ε, αναφερθήκαμε πριν στο σημαντικό. σημαντικό ρόλο που έχει ο σίδηρος στη διατροφή μα. Είπαμε τι τροφέ με τι οποίε μπορούμε να λάβουμε είτε από φυτική είτε από ζωική προέλευση. ναι. Βέβαια, δεν είναι μόνο να παίρνουμε το σίδηρο είτε από χαπάκια συμπληρώματα είτε μέσω τροφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που Πρέπει λέτε. να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο το λαμβάνουμε. Ναι. Δηλαδή, το τσάι και ο καφέ εμποδίζουν πάρα πολύ την απορρόφηση του σιδήρου. Ακριβώς. Γι' αυτό είτε παίρνουμε κάποια σκευάσματα σιδήρου, είτε με τη διατροφή μα παίρνουμε κάποιο γεύμα πλούσιο σε σίδηρο, καλό είναι να αποφεύγουμε το τσάι και τον καφέ. Ναι. Ο, ο... ο καφέ κάνει τη μεγαλύτερη μεγαλύτερη ζημιά, φαντάζομαι, γιατί προσφέρει και αφυδάτωση στον έτσι, οργανισμό. Αυξάνει και την πίεση. Προκαλεί και νεύρα. Ακριβώ. <laughs> το τσάι, σε πόσο, πόσο θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε στην Καλό είναι να το αποφύγουμε, γιατί και evet. αυτό εμποδίζει το, την, την απρόσκληση τη ναι, και την απορρόφηση σιδήρου. που είναι. Βοηθάει προφητικά. πολύ καλά για την απορρόφηση του σιδήρου η διάφορη χυμή φρούτων, η ναι. χυμή ε, πορτοκαλιού, χυμό grapefruit. Γι' αυτό συνιστούμε ναι. όταν τρώμε κάποιο γεύμα, ε, πλούσιο σε σίδηρο, να παίρνουμε. Ένα ωραίο φυσικό χυμό που μπορεί να επιλέξει, είναι, το... είναι η καλύτερη επιλογή. Ναι, έτσι, γι' Αυτό λέμε και στις safe, έγκυες ακόμη όταν παίρνουν κάποιο φάρμακο, ναι. κάποιο συμπλήρωμα ναι. σιδήρου, να το συνοδεύουν με ένα χυμό πορτοκαλιού για να γίνεται σωστά η απορρόφηση. Ωραία. Ε, σε ό,τι αφορά τα ενοπνευματόδη ποτά να τονίσουμε ότι απαγορεύεται η κατανάλωσή του στι ρευματοπάθειε. Το οξύμορο είναι ότι. Κυρίω σε είναι... όσοι έχουν αυξημένο ουρικό οξύ. Έτσι, ναι. να σε αυτέ τι περιπτώσει σαφέστατα αντενδείκνεται η χρήση εινοπνευματοδών, η κατανάλωση εινοπνευματοδών ποτών και ιδιαίτερα τη μπύρα, η οποία είναι πλούσια σε πουρίνε. Ε, οι πουρίνε είναι πρωτενε που το προϊόν του μεταβολισμού του είναι το ουρικό και όπω αναφέραμε, επικάθεται στι αρθρώσει και δημιουργεί την λεγόμενη κρυσταλλογενή αρθρίτιδα στην ουρική αρθρίτιδα. Και γι' αυτό απαραίτητο είναι να αποφεύγεται το ήμπειρα και κατ' επέκταση τα υπόλοιπα είναι ο ε, και επίση σε, σε ε, φάρμακα που παίρνει ο ασθενή, όπω είναι μεθουτρεξάτη, ηλεφθυνομίδη, φάρμακα τα οποία δηλαδή μεταβολίζονται στο σηκώτη, στο ύπαρ. Ε, επειδή και το αλκοόλ μεταβολίζεται εκεί πέρα, ε, υπάρχει κίνδυνο υπατοτοξικότητα, δηλαδή να καταστραφεί το σηκώτη. Γι' αυτό λέμε όταν παίρνουν τέτοια φάρμακα να αποφεύγει την κατανάλωση Μεγάλη αλκοόλ. Προσοχή, λοιπόν. <ΣΣ2> Βέβαια, έχει ε, αναφερθεί στο παρελθόν ότι σε περιπτώσει το, το αλκοόλ τα ενοπνευματώδη ποτά παίζουν ευεργετικό ρόλο και, στην, και στο, στη φλεγμονή και ως αναλγητικό έχουν, έχει βερθεί ότι είναι ευεργετικά, αλλά εκεί είναι μια πολύ ευαίσθητη λεπτή γραμμή που γενικότερα συνιστούμε να γίνεται με φυδό η κατανάλωση. Μάλιστα. Ε, ας γυρίσουμε πάλι στο κομμάτι της διατροφής. Εγώ επιμένω πάλι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που να επηρεάζουν ε, τη διατροφή του ασθενή, δηλαδή που να ε, απαγορεύονται κάποια τρόφιμα με κάποια συγκεκριμένα φάρμακα. Αναφερθήκαμε πριν ας πούμε, για το αλάτι. Βεβαίως. Τώρα, α αναφερθούμε και σε κάποιες τροφές που απαγορεύονται, ανάλογα με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί mm. ο ασθενής. Όπως φαίνεται και στην επόμενη διαφάνεια, ε, η κορτιζόνη, η οποία ε, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και την ε, δίνουμε σε, σε πολυαρθρίτιδα, συμμετρική αρθρίτιδα, στυρματοειδή αρθρίτιδα, okay. μέχρι να δράσουν τα υπόλοιπα νοσοτροποποιητικά και νοσοκατασταλτικά φάρμακα. συνιστούμε στον ασθενή να, έχει, να, να αποφεύγει το αλάτι στην διατροφή του, αφενό για να μην γίνεται η κατακράτηση. Παράλληλα, συνιστούμε να έχει, να παίρνει τροφέ πλούσιε σε ασβέστιο ή ακόμη και συμπληρώματα ασβέστιου, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί η κορτιζόνη, ενώ έχει πολύ μεγάλο ευεργετικό ρόλο στην αρθρίτιδα, δημιουργεί η μακροχρόνια λήψη τη ωστεοπόρωση, δηλαδή η μείωση τη οστική πυκνότητα, και όχι μόνο η μακροχρόνια δημιουργει η μακροχρονια ληψη τη οστεοπορωσης δηλαδη μειωση τη αλλά και οι μεγάλε ποσότητε κορτιζόνη που μπορεί να πάρει. Όταν λέμε μεγάλε ποσότητε, εννοούμε πάνω από 7,5 μιλιγκράμμ ημερησίω. Παράλληλα πρέ, πρέπει να δώσουμε οδηγίε και για την ε, πρόληψη του ζαχαρόδους διαβήτη. Γιατί... Που εκεί παίζουν ρόλο και οι υδατάνθρακες. Ναι. Και ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να αναφερθούμε είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει αυξημένο ορικόξι πρέπει Έτσι. να προσέξει πάρα πολύ γιατί στο ορικόξι επιτρέπονται οι υδατάνθρακε, αλλά αν έχει παράλληλα Έτσι. και ζαχαρόδοι διαβήτη μαζί. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο ιωτολόγιο. Βέβαια, η κορτιζόνη αυτή καθ αυτή δεν προκαλεί ζαχαροδιαβήτη. Πρέπει να υπάρχει προδιάθεση στον οργανισμό Μάλιστα, ώστε ναι. να εμφανίσει. Πολλέ φορέ άνθρωποι ζαχαροδιαβητικοί που παίρνουν κορτιζόνη απορριθμίζονται. Οπότε εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τον παθολόγο, τον ενδοκρινολόγο, ε, για να μπορεί να ρυθμιστεί και η λήψη κορτιζόνη αλλά και οι τιμέ ε, του ζακάρου στο αίμα. Άλλο φάρμακο το οποίο πρέπει να τονιστεί και να, προσε... να, το προσέξουμε πάρα πολύ είναι η λήψη μεθοτρεξάτης. Η μεθοτρεξάτη ε, μειώνει την απορρόφηση του φιλικού οξέω. Ε, γι, ε, γι, αυτό πάντοτε όταν ε, χορηγούμε μεθοτρεξάτη, ε, συνιστούμε να παίρνει οπωσδήποτε και συμπληρώματα φιλικού οξέω. Μάλιστα. Ε, πάμε να δούμε και στην επόμενη διαφάνειά σας για διατροφικές πληροφορίες ό,τι αφορά την, ε, ρευμα, τη ρευματοπάθεια. Ναι, ε, Όπως αναφέραμε, φωνδρικά. είπαμε, ναι, yeah. όσο το είπαμε είπαμε, πλούσιασε <coughs> μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, σε λαχανικά, αύξηση των ω3 λιπαρών οξέων που παίρνουμε mm. από τα ψάρια, μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος. Αλλά υπάρχουν κάποιες πιο ειδικές ε, συστάσεις πάνω σε αυτό, σε κάποιες παθήσεις, ναι. Όπως προαναφέραμε. Τα όριμα α πούμε, φρούτα Βίδες. ή κάποια ναι. λαχανικά, όπω η καποια λαχανικα οπως η ντοματα mm -hmm. Να πούμε ε... κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα που να προσέξει ο κόσμο στην κατανάλωσή του. Ναι. Ε, στην υπερουριχαιμία και στην ουρική αρθρίτιδα. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι η υπερουριχαιμία εννοούμε την αυξημένη ποσότητα ουρικού οξέως στο αίμα, χωρίς να υπάρχει κλινική συμπτωματολογία. Ενώ ουρική αρθρίτιδα είναι όταν ο ασθενής έχει εμφανίσει αρθρίτιδα, δηλαδή έχει κλινική συμπτωματολογία. Πρέπει να κατανολώνει πολύ νερό σε περίπτωση αυτών των παθήσεων. Πρέπει να αποφεύγει οπωσδήποτε όπως αναφέραμε το αλκοόλ και ιδιαίτερα την πύρα λόγω των πουρινών. Okay. Να αποφεύγει το κυνήγι, τα θαλασσινά, τα παστά, καπνιστά, αλαντικά, τηγανιτά και το αυγοτάραχο, τη λεγόμενη τάρα από okay. Επιτρέπεται να καταναλώνει καφέ, τζάι, λαχανικά, πράσινα κυρίως λαχανικά, φρούτα, κρέας από άπαχο ζώο πουλερικά, ε, ξύριους καρπούς, ε, αυγά και ε, αποβουτυρωμένο γάλα. Ε, επίσης, ε, το ουρικό οξύ ε, είτε γίνεται από αυξημένη πρόσληψη, είτε α, λόγω της τροφής, αυξάνονται, δηλαδή παίρνεις πουρίνες και μεταβολίζονται σε ουρικό οξύ, είτε από μειωμένη αποβολή από τα νεφρά, οπότε γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ ε, να προσέξουμε την διατροφή. Άλλη πάθηση η οποία. Επίση, να αναφερθούμε και σε κάποιε στροφέ πιο ειδικέ για το ορικό όπως όπω είναι τα καλαμαράκια, είναι ναι. οι σαρδαλέ που δεν, Γενικά, δεν τα, επιτρέπονται τα σε αυτό το Πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι, τα Όπω επίση τα φασολάκια, ναι. ο αρακά, η μελιτζάνα. Έτσι. Πούμε κάποιε στροφέ για να ακούει και ο κόσμο να να μην ακούει συγκεκριμένε μόνο βέβαια, ο ομάδες, να, να πάντοτε σε τέτοιε περιπτώσει δίνει την κατάλληλη δίαιτα, δίνει και στο ίντερνετ μπορεί να τρέξει ο άσθενης και να δει ποιε τροφέ απαγορεύονται, ποιε επιτρέπονται. Ναι. ναι. σε αυτό είναι απαραίτητο βέβαια να πάει σε κάποιο συνάδελφο, σε κάποιο διαιτολόγο, που να μπορέσει να του δώσει το και ακριβώς πρόγραμμα. Και φυσικά θέλει πειθαρχία, δεν είναι μόνο φαρμακευτική ακριβώς. αγωγή. Θέλει πειθαρχία και να ακούσει. Γιατί το ίντερνετ μπορεί να παραπληροφορώ... Όχι για τα διαιτολόγια, ναι, να, δηλαδή για τα διαιτολόγια, όχι να ακριβώς, ακριβώς, πλατιάσουμε ναι, Γιατί άλλο. δυστυχώς πολλοί επιλέγουν αυτόν τον τρόπο και είναι άσχημος. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Συνεχίστε, σας διέκοψα. Άλλη πάθηση που έτσι παίζει σημαντικό ρόλο οι διατροφικές πληροφορίες είναι στο συστηματικό ρυθυματόδη λύκο, ναι. όπου εκεί, πέρα... τι είναι, τι είναι η συγκεκριμένη πάθηση, μπορείτε να Η συγκεκριμένη πάθηση είναι μια πολύ Συστηματική νόσος ναι. η οποία πέρα από το δερματικό φωτοευαίσθητο εξάνθημα όπω αναφέραμε πρέπει να παίρνει τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D και παράλληλα πρέπει να, να αποφεύγει τον ήλιο οπότε αναγκαστικά εκεί έχουμε έλλειψη βιταμίνης D και πρέπει να παίρνει συμπληρώματα. Ε, πολύ συχνό όργανο στόχος είναι το, 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 τα νεφρά. Ναι. Οπότε στι περιπτώσει αυτέ ο ασθενή πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Την πρωτενη του. Ναι, την, το, το νάτριο, το οποίο προσλαμβάνει, ναι. το φόσφορο. και να ρυθμίσει τη διατροφή έτσι ώστε να μην επιβαρύνει και την νεφρική λειτουργία. Σε περίπτωση πάντα που έχουμε νευροπάθεια λόγω λύκου. Ναι. Τέλο, άλλο ένα σύνδρομο, το σύνδρομο Ζόγκρεν, το οποίο χαρακτηρίζεται από ξηροφθαλμία και ξηροστομία. και παράλληλα μπορεί να προσβληθούν και αρθρώσει. Είναι και αυτό μια, ένα πολύ συστηματικό νόσημα. Ναι. Ε, στην περίπτωση αυτή ο ασθενή έχει, δεν έχει σάλιο, δεν εκρίνει σάλιο. Οπότε εκεί συνιστούμε να πίνει νερό, πολύ μεγάλε ποσότητε νερού και καλύτερα να πίνει νερό με λίγο λεμόνι που βοηθάει ή τσίχλε ε, χωρί ζάχαρη. Μάλιστα. Ε, να αναφερθούμε και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ναι. Η ρευματοευθετή αρθίτιδα, βέβαια, η διατροφή είπαμε ότι πρέπει να ακολουθεί μεσογειακού τύπου διατροφή. Ρε. Αλλά παράλληλα εκεί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η φαρμακευτική αγωγή. Γιατί, όπω είπαμε, η έναρξή τη γίνεται με κορτιζόνη σε περίπτωση που έχουμε συμμετρική αρθρίτιδα, mm. ώστε να μπορέσει να υφεθεί η φλεγμονή. Και παράλληλα, ανάλογα με τα φάρμακα τα οποία παίρνει, που είναι υποτοξικά, νευροτοξικά, πρέπει να αποφύγουμε το αλκοόλ, να πίνει πολύ νερό ο ασθενή. Ναι. Ε, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω για τη φυσική δραστηριότητα. Ναι. Επιτρέπετε. Κοιτάξτε, η φυσική δραστηριότητα φυσικά επιτρέπεται, αλλά δεν θέλουμε να. Μόνο όταν είναι σε έξαρση, α πούμε. Ναι, δεν θέλουμε να οθήσουμε τον ασθενή στο να υπερβάλλει και να κάνει κακό. Δηλαδή, σε ταινοντίτιδε ταινοντοπάθειε, δεν θέλουμε ο ασθενή να υπερβάλλει και να ερεθίσει περισσότερο την άρθρωση. Σε ορανιτικέ σπονδυλαρθροπάθειε, όπω είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, που στην περίπτωση αυτή ο ασθενή πονάει πάρα πολύ έντονα και σιγά-σιγά, αν δεν λάβει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εάν δεν κάνει φυσική άσκηση, υπάρχει κίνδυνο να αυτό δεν γίνεται από την επόμενη μέρα. Ε, θέλει ένα διάστημα. Αλλά δυστυχώ οι καταστάσει αυτέ είναι μη αναστρέψιμε. Ε, για να αποφευθούν αυτέ οι μη αναστρέψιμε καταστάσει και η αγκύλωση, δηλαδή η εικόνα μπαμπού στον, ε, στη σποδελική στήλη, θέλουμε ο ασθενή να μην ε, μείνει κλινήρης, να μην μείνει κατακεκλημένο, να μην τον καταβάλει ο πόνο, αλλά να προσπαθήσει να ενταχθεί σε, σε προγράμματα ε, γυμναστική, είτε και ο ίδιο να κάνει κολύμβηση, όπω αναφέραμε, που ελέγχεται τη βαρύτητα και δεν καταπονούνται οι αρθώσεις, ή να περπατάει, όσο το δυνατόν, όχι σε σκάλε, να περπατάει σε, ευθεία, σε διάδρομο Αστικής. Μάλιστα, μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πιο ειδικά, να αναφερθούμε λίγο και πάλι στο κομμάτι τη διατροφή. Όπω είπαμε πιο πριν, πρέπει να ακολουθείτε μια μεσογειακή διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, αλλά και μειωμένη σε κόκκινο κρέα. Πρέπει να καταναλώνετε τουλάχιστον 5 μερίδε φρούτων και λαχανικών την ημέρα, αφού φαίνεται πω βοηθούν στη μείωση τη φλεγμονή. Η βιταμίνη D ε, όπως αναφερθήκαμε πριν, είναι απαραίτητη μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D. Ε, οι τροφές, όπως είπαμε, που είναι πλούσιες σε βιταμίνη D είναι τα λιπάρα ψάρια, να τα ξαναπούμε, το σικότι, το αυγό, επίσης το μουρουνέλαιο. Που μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Ιδιαίτερα ανάγκε σε άτομα τα οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθεται στον ήλιο, όπω είπατε γιατρέ, πριν από λίγο, αφού η βιταμίνη D σχηματίζεται από τον οργανισμό μα όταν το σώμα μα εκτίθεται στον ήλιο. Επίση, η βιταμίνη D βοηθάει και στην απορρόφηση του ασβεστίου, όπω είπαμε και πιο πριν, το οποίο παίρνουμε κυρίω από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, η βιταμίνη D έχει αποδεικτεί ότι εκτό από τη δράση τη στα οστά, ενισχύει και την άμυνα του οργανισμού και μειώνει και τον κίνδυνο για εμφάνιση καρδιοπαθιών, Σακαρόδου διαβήτη, νόσου Αλτσχάιμερ, πολλαπλή κλήρηση καταπλάκα και διαφόρων μορφών καρκίνου. η ε, συνηθή συνιστόμενη ημερήσια δόση, όπως είπαμε, Πιο πριν είπατε είναι τα 800 γιά, περίπου, ναι. Ε, επίσης, να αναφερθούμε στην αύξηση κατανάλωσης ψαριού, όπως είπαμε, yeah. στην κατανάλωση υγρών, που παίρνουμε από τα φρούτα, τα λαχανικά, το νερό. Θέλετε να προσθέσετε κι εσεί κάτι άλλο πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι. <συρκή> Θα ήθελα να πω δικό. ότι οι ασθενεί οι οποίοι παρουσιάζουν όλα αυτά τα συμπτώματα που προαναφέραμε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να, έχουμε την, να πηγαίνουν πολύ νωρί στον ρευματολόγο. Ναι. Δηλαδή, η πρώιμη διάγνωση είναι και ο αγροκορογωνιαίο λήθο για μια επιτυχημένη θεραπεία. Πέρα από τη διατροφή, πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή, πρέπει ο ασθενή να έρχεται στον ρευματολόγο μόλι αρχίσει να κρούν αυτά τα καμπανάκια και να νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον σκελετό του. Γιατί, εάν η βλάβη μετά ε, γίνουν μη αναστρέψιμε, δηλαδή αν αρχίσουμε και έχουμε διαβρώσει, παραμορφώσει, τότε ό,τι και να κάνει ο ασθενή, όποια διατροφή δηλαδή και να ακολουθήσει, δυστυχώ θα τι φέρει και μια ζωή αυτέ τι διαβρώσει και αυτέ τι βλάβε στο σκελετό. Επομένω, να τονίσουμε για την πρόληψη. πρόληψη. Η οποία η πρόληψη σώζει ζωέ. Και φυσικά, Έτσι, πολύ ακριβώς. καλή ψυχολογία. Είπαμε, θέλουμε ακριβώς. ασθενής να έχει ένα περιβάλλον που να τον στηρίζει, να μην τον παραγκονίζει, να μην. Ε, ε, υπο, ε, να μην ε, ε, υποβαθμίζει το πρόβλημά του και παράλληλα να προσπαθεί να είναι αισιόδοξο και να στηρίζει τον ασθενή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλή συνέχεια στο απόγευμά σας και τα λέμε την επόμενη Τετάρτη στις 7.30 ώρα. Γεια σας.